Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης 10 τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ποτάμι, διεθνολόγο, πολιτικό επιστήμονα, μια εξαίρετη προσωπικότητα με πολυεπίπεδη μόρφωση και αξιοσημείωτη δράση και φίλο από τα παλιά. Καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Πιτσογιάννη. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια. Με κολακεύετε. Και περισσότερα έπρεπε να πω. Με κολακεύετε. Είναι λίγο υπερβολικά, αλλά εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι δεν το θέλετε, γι' αυτό δεν το συνέχισα. Με επικεφαλής το Σταύρο Θεοδωράκη, όπως είδαμε προηγουμένως στο ρεπορτάζ, αρχίσατε την διήμερη περιοδία του ποταμιού στη Θεσσαλία από την πόλη του Λιθαίου ποταμού, τα Τρίκαλα, για να καταλήξετε στην πόλη του Ποινιού ποταμού, τη Λάρισα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αρχίσαμε σήμερα το πρωί με το γνωστό οικολογικό βαν, το μικρό λεωφοριάκι που έχει το ποτάμι. Σας συνιστώ να μπείτε, να το δείτε και να δείτε και την εικόνα κάποια στιγμή. Επί το παρόντος το είδαμε στις φωτογραφίες. Το είδατε, και στις εικόνες, τις τηλεοπτικές. Είναι αυτό με τα αυτά του πολύχρωμο, με το οποίο γυρίζει ο Σταύρος Θεοδωράκης και κλιμάκια του ποταμιού όλη την Ελλάδα. Μέχρι τις 26 Μαΐου, που είναι οι ευρωεκλογές, θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Άρχισε η περιοδία σήμερα από τον ομό Τρικάλων, από την πόλη των Τρικάλων, με συνάντηση με τον Δήμαρχο. Κατόπιν πήγαμε στην. Ο οποίος είναι πολιτικός σας φίλος. Ο κύριος Θεοδωράκης εκφράζεται με τα καλύτερα για τον κύριο Παπαστεριάδη. Ναι, είναι αλήθεια ότι εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια για το έργο του κύριου Παπαστεριάδη. Πολιτικός σας φίλος υπό την ευρεία είναι. Με την ευρεία είναι για το έργο του Δημάρχου, ναι. Λόγω και των καινοτομιών που έχει φέρει ο Δήμαρχος στην πόλη και στελέχη του ποταμιού συμμετέχουν ως υποψήφιοι στο συνδυασμό. Έτσι. Του κυρίου Παπαστεργίου. Είναι αλήθεια αυτό. Μας μίλησε για τα προβλήματα του Δήμου και τις δυνατότητες και τα προγράμματα που αναπτύσσονται. Αργότερα πήγαμε στην Καλαμπάκα. Ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών χωρίς το Σταύρο Θεοδωράκη επισκέφθηκε το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας, όπου ξεναγήθηκε εκεί από τον Διευθυντή. Οι εντυπώσεις σας, κύριε Τσίκα. Εξαιρετικό. Πρέπει να σας πω ότι έχω μείνει εντυπωσιασμένος. Το είπα και στον ίδιο το διευθυντή και τον είπα και αργότερα, και το είπα και αργότερα στο Σταύρο του Θεοδωράκη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν στους σοφάδες, στους καταβλισμούς των Ρωμά Τσιγκάνων, και του είπα ότι πράγματι πρόκειται περί μιας πολύ εντυπωσιακής πρωτοβουλίας που στηρίζεται, όπως ξέρουμε όλοι, σε ατομική ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι η πραγματικά υγιής ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος χωρίς καμία κρατική βοήθεια κάνει αυτό το εξαιρετικό έργο. Εγώ προσωπικά είμαι εντυπωσιασμένος και το συγχαίρω και δημόσια. Και αργότερα επισκεφθήκαμε λίγο έξω από την Καλαμπάκα το Ινοποιείο Λούδα, στο οποίο μαζεύτηκαν εκεί αυτοδιοικητικοί παράγοντες, αγροτικοί παράγοντες, συνεταιριστές περιοχής, άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιες πρωτοβουλίες για ορεινή ποδηλασία, mountain bike κτλ., με τους οποίους συζητήσαμε όλα τα προβλήματα της ανάπτυξης περιοχής, της αγροτικής, της τουριστικής, πώς μπορεί να συνδεθεί η τουριστική ανάπτυξη σε σχέση με τα μετέωρα, σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η περιοχή. Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ ουσιαστικό. Το απόγευμα τώρα το κλιμάκιο θα βρίσκεται στο Σταύρο Θεοδωράκη στην Καρδίτσα. Το βράδυ έχουμε εκδήλωση στο Βόλο, στο ξενοδοχείο Ξενία, 7 η ώρα. Και αύριο στο νομό Λάρισας. Το πρωί στον Τύρναβο και το μεσημέρι στη Λάρισα συνέντευξη τύπου. Το δε βράδυ στη Λάρισα, στη Δημοτική Πινακοθήκη, στις 7 η ώρα, στη Δημοτική Πινακοθήκη, θα γίνει ομιλία του Σταύρου Θεοδωράκη και δύο υποψηφίων ευρωβουλευτών, εκ των οποίων εγώ θα είμαι ομιλητής σε αυτή την εκδήλωση. Γεμάτο το πρόγραμμα, να πάμε τώρα σε εσάς. Πολύ γεμάτο. Και να σας κάνω το ερώτημα, γιατί επιλέξατε τον δύσκολο δρόμο του υποψηφίου ευρωβουλευτή? Γιατί η εκστρατεία που κάνετε εσείς, όπως και οι άλλοι σε όλα τα ψηφοδέλτια, είναι πανελλαδική. Αντί της σαφώς ευκολότερης διαδρομής για τη διεκδίκηση μιας θέσης στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εμένα οι ευρωεκλογές μου αρέσουν. Θέλω να το πω έτσι. Είναι και μια προσωπική μου προτίμηση. Πρώτα απ' όλα, διότι όπως ξέρετε, είμαι πολιτικός επιστήμονας, είμαι διεθνολόγος. Ασχολούμαι χρόνια με τα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, διεθνούς πολιτικής. Σήμερα είμαι και ο υπεύθυνος στο ποτάμι για την εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική και ουσιαστικά συνδυάζω. Και κάνετε εξαιρετική δουλειά, να σημειώσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ουσιαστικά συνδυάζω τα επιστημονικά με τα πολιτικά μου ενδιαφέροντα. Και αυτό με εμπνέει πολύ. Επίσης, είναι δηλαδή κάτι που σας ταιριάζει απόλυτα. Μου ταιριάζει πολύ. Σε απόλυτο βαθμό. Μου ταιριάζει πολύ. Επίσης πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει πολύ και η ευρωπαϊκή πολιτική του ποταμιού, διότι είναι ίσως εγώ το χαρακτηρίζω το πιο ευρωπαϊκό κόμμα της χώρας. Ήδη έχουμε συντονίσει την καμπάνια μας με την καμπάνια του Προέδρου της Γαλλίας, του Μακρόν, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός ηγέτης και ο οποίος, αν θέλετε να σας πω, πιστεύω ότι είναι ο μόνος ηγέτης σήμερα στην Ευρώπη που έχει άποψη. Συμφωνώ. Και πολιτική για την Ευρώπη. Ήδη πριν από κανένα μήνα
παρουσίασε το μανιφέστο του για μια ευρωπαϊκή αναγέννηση, πολλά θέματα εκ των οποίων, αυτά που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή αναγέννηση του Μακρόν, υπάρχουν στην πολιτική του ποταμιού. Και έτσι έχουμε συνδέσει την καμπάνια μας με αυτά τα αιτήματα, διότι όπως πιθανό να ξέρετε, στο ποτάμι μας η αντίληψή μας για την Ευρώπη, την οποία αποφάσισε το ποτάμι τον Νοέμβριο στο συνέδριό του, μιλάμε ανοιχτά για μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Κάτι δηλαδή, να το πω πιο λαϊκά, ίσως κάτι που να πλησιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Και επειδή έχει αυτή την πολιτική με την οποία εγώ είμαι πάρα πολύ σύμφωνος και για την οποία παλεύω πολλά χρόνια, είναι και ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο μου αρέσει που δίνω τη μάχη ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Ποια η κρισιμότητα τώρα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου? Δεν ξέρουμε αν θα συμπέσουν με τις εθνικές. Μάλλον όχι, έτσι φαίνεται. Νομίζω όχι. Και αν σας φοβίζει ως ποτάμι, αν σας ανησυχεί ότι θα είναι οι πιο πολιτικές στην ελληνική πολιτική ιστορία, γιατί αυτό το κλίμα αρχίζει να διαμορφώνεται. Ναι, σε αυτό από έχετε... τους δύο μονομάχους, ναι, έτσι. Λοιπόν, πράγματι κύριε Πιτσογιάννη, έχετε σε αυτό δίκιο και είναι κρίμα. Και πιστεύω ότι είναι σοβαρό λάθος. Μοιάζουν εθνικές. Ναι, δεν μοιάζουν ευρωπαϊκές εκλογές. Είναι σοβαρό όμως λάθος και καλό τους πολίτες να απορρίψουν αυτή την αντίληψη. Δεν μπορεί οι ευρωεκλογές να είναι πρόβα τζενεράλε για τις βουλευτικές εκλογές. Σωστά, θα έχουμε βουλευτικές εκλογές από ό,τι φαίνεται το φθινόπωρο και τότε κανείς θα μπορεί να απαντήσει με τον τρόπο που θέλει στα ερωτήματα και στα διλήμματα των βουλευτικών θέλετε, εκλογών. Θα είναι, λένε, μια επίσημη δημοσκόπηση τα δύο μεγάλα κόμματα. Το θεωρώ λάθος σοβαρό και πιστεύω ότι είναι λάθος πρώτα απ' όλα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη που το άρχισε αυτό, αλλά είναι λάθος και του ΣΥΡΙΖΑ που από ό,τι που βλέπω ασμένος σιγά σιγά ας πούμε το αποδέχεται. Όχι. Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με την Ευρώπη και με τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια ότι πολλές σημαντικές αποφάσεις παίρνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως πρέπει να επιλέξουμε και την πολιτική πρόταση και τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν αυτή την πολιτική πρόταση στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Πρώτα απ' όλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι και άμεσα εκλεγμένο από τους λαούς της Ευρώπης. Και επίσης πιστεύω ότι οι ευρωεκλογές, επειδή είναι πιο χαλαρή ψήφος, ότι δεν τίθεται το θέμα της διακυβέρνησης, έχουν απλή αναλογική και μια σειρά τέτοια χαρακτηριστικά, μπορούν να βοηθήσουν τα μικρότερα κόμματα να έχουν καλύτερη παρουσία σε αυτές τις εκλογές, είτε λόγω της ευρωπαϊκής τους πολιτικής, είτε λόγω εκτίμησης σε κάποιο υποψήφιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανάγκη όλες τις τρευλώσεις που βλέπουμε στις βουλευτικές εκλογές να τις μεταφέρουμε στις ευρωεκλογές. Πάντως, θα σας έλεγε κάποιος, θα μπορούσε να ισχυριστεί, ότι είναι καλό αυτό που το κλίμα το οποίο πάει να διαμορφωθεί είναι πολιτικό, διότι θα υπάρξει συμμετοχή. Συνήθως, σας θυμίζω, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, στις ευρωπαϊκές εκλογές δεν έχουμε τη συμμετοχή που θέλουμε. Ενώ τώρα θέλοντας και εμείς, θα πάμε όλες τις κάρτες. Αλλά όχι να στρεβλώσουμε το νόημα των ευρωεκλογών για να έχουμε συμμετοχή. Πρέπει να υπάρχει συμμετοχή στις ευρωεκλογές, διότι είναι οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές όλων των τελευταίων δεκαετιών. Ξέρετε ότι ήδη στην Ευρώπη έχουμε πολλές φωνές λαϊκισμού, δεξιού και αριστερού λαϊκισμού. Πολλές φωνές ξενοφοβικές, πολλές φωνές εθνικιστικές, απομονωτικές, που ουσιαστικά αμφισβητούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και αυτό, και σε αυτό πρέπει να είμαστε απέναντι, και το ποτάμι έχει εκφράσει τη σαφή του αντίθεση και δώσει μάχη εναντίον αυτών των απόψεων. Και απ' την άλλη, θα σας πω και κάτι άλλο. Μπορούν να είναι μαζική συμμετοχή σε ευρωεκλογές και για έναν ακόμα λόγο, ότι επειδή ταυτίζονται και με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Ελλάδα, που πράγματι ενδιαφέρουν τις τοπικές κοινωνίες πάρα πολύ, πιστεύω ότι μπορεί άνετα να συνδυαστεί η μαζική συμμετοχή από τη μια για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και από την άλλη στην κάλπη που θα υπάρχει ακριβώς πλάι για τις ευρωεκλογές. Πού βάζει τον πύχη το ποτάμι, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις σας θέλουν να περνάτε κάτω από τον πύχη? Οι δημοσκοπήσεις που έχουμε δει εμείς κυρίως για τις ευρωεκλογές, έτσι, κυρίως για τις ευρωεκλογές, δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό που κοιτάει με πολύ συμπάθεια την πρόταση του ποταμιού για τις ευρωεκλογές, το οποίο πολλές φορές φτάνει και στο 10%. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει το ποτάμι 10%, έτσι. Υπάρχει όμως μια αντικειμενικά ευνοϊκή δεξαμενή για το ποτάμι που φτάνει το 10% ανθρώπων του προοδευτικού κέντρου, της εξυγχρονιστικής κεντροαριστεράς, του πολιτικού και κοινωνικού φιλελευθερισμού, οι οποίοι θέλουν ορθό λόγο, θέλουν υφαλιότητα, θέλουν συνένεση και κυρίως είναι καθαρά ευρωπαϊστές. Λοιπόν, επειδή λοιπόν το ποτάμι δεν οθεύει τον ευρωπαϊκό του λόγο,
όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία που ουσιαστικά αντιτάχθηκε για παράδειγμα στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια ή που κάνει ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος υποστηρίζει το Μαδούρο ένα αυταρχικό καθεστώς στη Βενεζουέλα. Λοιπόν, το ποτάμι είναι μια καθαρά ευρωπαϊκή δύναμη, νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να εκτιμηθεί. Και από εκεί και πέρα σας πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ένα καλό αποτέλεσμα για το ποτάμι στις ευρωεκλογές θα μπορέσει να το βοηθήσει αργότερα και στις βουλευτικές εκλογές. Προσδιορίστε μου, παρακαλώ, αν θέλετε, κύριε Τσίκα, ναι. Το καλό αποτέλεσμα. Ναι, είπατε, ας πούμε, μπορεί να μην είναι διψήφιο, ναι, όπως όχι. Θέλουν κάποιες δημοσκοπήσεις για την Ευρωβουλή. Ναι. Το διευκρινίζουμε αυτό. Ποιο θα είναι αυτό το καλό αποτέλεσμα? Πιστεύω, ας πούμε, ότι ένα αποτέλεσμα του 5% ναι. Και διατήρηση των 2 εδρών στο ναι. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει το ποτάμι είναι, ας πούμε, ένας ρεαλιστικός στόχος. Μάλιστα, τώρα τι αποτύπωμα άφησαν οι ευρωβουλευτές? Και να πω μάλιστα κάτι, παρακαλώ. Δύο ευρωβουλευτές του ποταμιού ναι. Κάνανε πολύ σοβαρό έργο στο Ευρωπαϊκό αυτό Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν το επόμενο έτσι, ερώτημα ακριβώς, μου, ναι, προλάβατε. Ναι, ναι. Τι αποτύπωμα ναι. Άφησαν οι δύο ευρωβουλευτές, ναι, ναι. Ούτως ώστε να ζητείτε εσείς εκ νέου ναι. Την ψήφο των πολιτών, αλλά και πολλές περισσότερες ψήφους ακόμη, ναι. Για να πάει ακόμα πιο δυνατά έτσι. Το ποτάμι στη Νέα Ευρωβουλή. Λοιπόν, οι δύο νυν ευρωβουλευτές του ποταμιού έδωσαν πρώτα απ' όλα μάχες για να προχωρήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ναι. Δεύτερον, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να έχει αλληλεγγύη προς τις πιο αδύναμες χώρες. Μεταξύ των οποίων φυσικά είναι και η Ελλάδα. Έδωσαν μάχες για μια ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική. Διότι ναι. Βλέπουμε τι γίνεται με το κλίμα και με τα προβλήματα όλα αυτά της οικολογικής καταστροφής που υπάρχουν και πρέπει εκεί πέρα η Ευρώπη να πάρει πολύ αυστηρά μέτρα σε σχέση με το περιβάλλον, διότι η ανάπτυξη πια χωρίς περιβαλλοντική και κοινωνική προστασία δεν νοείται πια στις σύγχρονες κοινωνίες. Έδωσαν πολύ μεγάλες μάχες για τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα. Έδωσαν μεγάλες μάχες για την προστασία από τη μια των μεταναστών και των προσφύγων, αλλά από την άλλη και την διασφάλιση ισχυρών συνόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτά τα σύνορα να φυλάσσονται. Και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ και την Ελλάδα, διότι όπως ξέρετε, εμάς τα δικά μας σύνορα είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν λοιπόν πάρει μια σειρά από πολύ σοβαρές τέτοιες πρωτοβουλίες, πραγματικά προοδευτικές επί της ουσίας, όχι στα λόγια, που νομίζουμε ότι πρέπει να επιβραβευθούν ως πολιτική εκπροσώπηση και το ποτάμι, επειδή είχε δύο πολύ σοβαρούς ευρωβουλευτές. Και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά και στο νέο Ευρωκοινοβούλιο. Ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, κύριε Τσίκα, κομίζετε κάποιες ιδιαίτερες, κάποιες ειδικότερες προτάσεις? Κοιτάξτε, εγώ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι μόνο αν προχωρήσει γρήγορα η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης μπορεί να έχει όφελος και για τις μικρότερες χώρες. Σήμερα το σύστημα αυτό της Ευρώπης που υπάρχει ουσιαστικά ευνοεί περισσότερο τα μεγάλα κράτη. Εάν προχωρήσουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ευρωπαϊκά όργανα, των οποίων η λογική θα είναι η σύγκληση, το μίκρεμα της διαφοράς, η σμίκριση της διαφοράς ανάμεσα στις μεγαλύτερες και τις μικρότερες χώρες. Αυτό μπορεί να γίνει όμως μόνο με την επιτάχυνση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι, το οποίο μιλάει ανοιχτά για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, μιλάει εναντίον του αριστερού και του δεξιού λαϊκισμού, του ευρωσκεπτικισμού, του απομονωτισμού, του εθνικισμού, είναι μια δύναμη πάρα πολύ κρίσιμη. Εγώ, που ως πολιτικός επιστήμονας διεθνολόγος έχω δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, μπορώ, θα σας έλεγα σαν ένα συνθήμά μου, ότι θέλω μια Ευρώπη ισχυρή στον κόσμο, με ενιαία φωνή, δύναμη ασφάλειας, αλληλεγγύης και σταθερότητας. Και νομίζω ότι αυτό ευνοεί πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους πολίτες. Ως ποτάμι φύγατε από το κίνημα αλλαγής, από την δημοκρατική συμπαράταξη. Κάνετε, λένε, τα γλυκά μάτια στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγαν και κάποια δυνατά στελέχη σας. Αυτό δεν θα σας κάνει ζημιά και στην Ευρωκάλπη? Πώς το εκτιμάτε, πώς το βλέπετε αυτό? Νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει και κρίνει τις προσωπικές συμπεριφορές. Ή βλέπει ποια εγχειρήματα είχαν πετύχει και ποια εγχειρήματα δεν είχαν πετύχει. Νομίζω ότι εγχείρημα που δεν είχε πετύχει δεν πρέπει να συνεχίζεται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουν δει ότι το ποτάμι και στην Βουλή και στην Ευρωβουλή είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη δύναμη. Μια σύγχρονη δύναμη χωρίς την οποία πολλά προοδευτικά μέτρα δεν θα μπορούσαν να έχουν περάσει. Επειδή το ποτάμι παλεύει και για τον χωρισμό εκκλησίας κράτους, παλεύει για τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα, για το σύμφωνο συμβίωσης και των ετερόφιλων και των ομόφιλων ζευγαριών. Θέλει μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, διότι καταλαβαίνει ότι με τη σημερινό στρεβλό κράτος δεν μπορούμε να
να προχωρήσουμε. Είναι μια πραγματικά σύγχρονη καινοτόμα δύναμη. Νομίζω πρέπει οι πολίτες να αξιοποιήσουν την παρουσία του ποταμιού και στην Ευρωπαϊκή Βουλή και στην Ελληνική Βουλή. Και είναι χρήσιμο να υπάρχει μια δύναμη, έστω μικρή, αλλά μια δύναμη σαν το ποτάμι σε αυτά τα σώματα. Και θα πρέπει αυτό να εκτιμήσουμε τα πολλά. Κύριε Τσίκα, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης 10 και για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο ποτάμι. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλό βράδυ.